να απολογηθεί για την εμπλοκή του στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά μέσα στι φυλακέ. Κλήθηκε σήμερα ο σοφρονιστικό υπάλληλο του καταστήματο κράτηση Κρήτη 1 τη Αγία Χανίων, που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από έρευνα τη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Λίγο μετά τι 9 το πρωί πέρασε το κατόφλι του ανακριτή. Σε βάρος του σοφρονιστικού υπαλλήλου, ο εισαγγελέα έχει ασκήσει διώξεις για διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, δωροληψία υπαλλήλου και για παράβαση καθήκοντος. Η κύρια κατηγορία που τον βαρύνει όμω είναι αυτή τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μάλιστα με κομβικό ρόλο, καθώ φέρεται να είναι εκείνο που παραλάμβανε, μετέφερε και διακινούσε διαφόρων ειδών ναρκωτικέ ουσίε και μάλιστα λάμβανε κάθε φορά ω αμοιβή από 500 έω 1000 ευρώ, ανάλογα με την ποσότητα των ναρκωτικών. Το κατόφλι του ανακριτή Χανίων πέρασαν λίγο αργότερα και δύο έγκλειστοι στο κατάστημα κράτηση Κριτιένα τη Αγία Χανίων, που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Το Σωματείο Εργαζομένων του Σοφρονιστικού Καταστήματο Χανίων, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει απερίφραστα κάθε έκνομη και παραβατική συμπεριφορά οποιοδήποτε υπαλλήλου, ο οποίο εποφελούμενο τη ιδιότητά του, προβαίνει σε ενέργειε που αντιβαίνουν στα καθήκοντά του και στον νόμο. Εμπιστευόμαστε τόσο τη Διεύθυνση των Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλεία που επιλήφθηκε του συμβάντο, όσο και του υπόλοιπου αρμόδιου φορεί που συμβάλλουν καθημερινά προ την κατεύθυνση εκαθάριση και απόδοση ευθυνών των υπηρεσιακών παραγόντων. Υπενθυμίζεται ότι τέλο τη δράση τη εγκληματική οργάνωση έβαλε μετά από πολύ έρευνα η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων των σωμάτων ασφαλεία. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντω που στη διάρκεια αστυνομική επιχείρηση μέσα στο Κρήτη 1 εντοπίζονται ποσότητε ναρκωτικών. Τον Μάιο του 2023, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δύο έγκλειστων, οι οποίοι έκρυβαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη 118 αυτοσχέδια συσκευασίε με ναρκωτικά.